Για το θέμα του ναυαγίου, διάβασα τις δηλώσεις της κυρίας Νοτοπούλου και την ερώτηση την οποία κάνει προς τον Υπουργό Τουρισμού. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά πρόκειται για μεγάλες αστιότητες. Αυτά τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, όπως και προχτές με τους σεισμούς, είναι πράγματα τα οποία πάντα γινόντουσαν και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Πάντα είχαμε σεισμούς στη Ζάκυνθο, πάντα είχαμε κατολιστήσεις στην περιοχή. Άλλωστε, οι ομορφότερες και ωραιότερες παραλίες της Βόρειας Ζακύνθου είναι από σεισμικές, από σεισμούς οι οποίοι έγιναν και δημιουργήθηκαν αυτές οι όμορφες παραλίες. Από εκεί και πέρα, η κυρία Νοτοπούλου και ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται σήμερα να μας πει τι, ότι μετά από 7 μήνες που έχει αναλάβει αυτή η Επιτροπή, που ίσως είναι η πρώτη φορά, όχι ίσως, είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση κεντρικά ενδιαφέρεται για την ανάδειξη, για την προστασία, τη συντήρηση της περιοχής του ναυαγίου, έρχεται να μας κατηγορήσει γιατί μέσα σε 7 μήνες δεν κάναμε αυτά τα οποία όλοι οι προηγούμενοι δεν έκαναν μέσα σε 30 χρόνια και τα οποία πριν από 7 χρόνια δεν έκανε η κυβέρνησή της και η ίδια. Άρα κατηγορούμαστε γιατί σε 7 μήνες δεν κάναμε αυτά που έπρεπε να έχει κάνει αυτή πριν από 7 χρόνια. Και κατηγορούμαστε εμείς γιατί βγάλαμε αυτά τα χρήματα και γιατί μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δεν έχουμε κάνει αυτά που πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι αυτές είναι αστιότητες, δεν μπορούν πραγματικά να σταθούν σε κριτική, είναι πέρα για πέρα αδιανόητο. Θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο όσον αφορά το θέμα του ναυαγίου. Εντός του μήνα θα πρέπει να έχουμε την εταιρεία η οποία θα έρθει για να αρχίσει τη συντήρηση του καραβιού. Επάνω στο πλάτωμα του ναυαγίου θα υπάρξει φράχτης ο οποίος θα δημιουργήσει προστασία και από εκεί και πέρα η προσπάθεια και για ένα πράγμα, και θέλω να είμαι ειλικρινής, που πρέπει να γίνει και αυτό θα το πιέσω πάρα πολύ να γίνει, είναι να λειτουργήσει ο σταθμός του λιμενικού στις Βολήμες με σκάφος το οποίο πρέπει να υπάρχει για να έχουμε άμεση επέμβαση και να παρακολουθούμε την περιοχή. Αυτό θα έπρεπε να κάνει η κυρία Νοτοπούλου και ο ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι εδώ υπάρχει ένα κενό το οποίο πρέπει άμεσα να το λύσουμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι αστιότητες.